Arnos Online Education και μπροστά μας, παιδιά, είναι η πρώτη άσκηση από το τετράδιο εργασιών πάνω στο κεφάλαιο 11 και τα κριτήρια δυνατότητας. Να βρεις, λέει, ποιοι από τους φυσικούς αριθμούς που είναι ανάμεσα από το 120 και το 140, ανάμεσα, έτσι, παιδιά, για να τους γράψουμε λίγο αυτούς τους αριθμούς που είναι ανάμεσα στο 120 και το 140. Αυτή είναι, έτσι, παιδιά. Είναι ανάμεσα στο 120 και το 140. Λοιπόν, το 120, παιδιά, και το 140 δεν τα θέλουμε. Λέει μόνο αυτούς που είναι ανάμεσα. Άρα, παιδιά, κρατάμε αυτούς τους αριθμούς. Λοιπόν, να γράψουμε ποιοι είναι οι αριθμοί που διαιρούνται με το 2. Λοιπόν, οι αριθμοί, παιδιά, που διαιρούνται με το 2, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι οι αριθμοί που το τελευταίο ψηφίο είναι ή το 0, ή το 2, ή το 4, ή το 6, ή το 8. Δηλαδή, παιδιά, ποιοι είναι αυτοί οι αριθμοί? Οι αριθμοί που το τελευταίο ψηφίο τους είναι ή το 2, ή το 4, ή το 6, ή το 8. Το ξαναλέμε, παιδιά, είναι οι αριθμοί που το τελευταίο ψηφίο τους είναι ή το 0, ή το 2, ή το 4, ή το 6, ή το 8. Επομένως, παιδιά, οι αριθμοί δεν είναι αυτοί εδώ που υπογραμμίζουμε. Αυτοί εδώ, παιδιά, οι αριθμοί δεν είναι, λοιπόν, αυτοί που διαιρούνται με το 2. Για να τους γράψουμε, λοιπόν, πάνω. 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138. Λοιπόν, παιδιά, καθαρίζουμε τους αριθμούς και συνεχίζουμε. Ποιοι είναι, παιδιά, οι αριθμοί που διαιρούνται με το 3? Για να διαιρείται, παιδιά, ένας αριθμός με το 3, πρέπει το άθεσμα των ψηφίων του να διαιρείται με το 3. Παιδιά, τώρα πρέπει να ελέγξουμε κάθε έναν από αυτούς τους αριθμούς, να υπολογίσουμε το άθεσμα των ψηφίων για να δούμε αν διαιρείται με το 3. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από αυτόν τον αριθμό. Το άθεσμα των ψηφίων είναι 1 και 2 και 1. Άρα πόσο βγάζει? 4. Παιδιά, το 4 δεν διαιρείται με το 3. Δηλαδή, παιδιά, το 4 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Για να δούμε. Τα πολλαπλάσια του 3, παιδιά, ποια είναι? Είναι αυτά εδώ. Να το. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ που έχουμε βάλει στο πλαίσιο. Δεν υπάρχει πουθενά εδώ το 4. Εντάξει. Άρα, παιδιά, αυτός ο αριθμός δεν μας κάνει. Λοιπόν, για να πάμε στο διπλανό. Λοιπόν, 122. Για να αθροίσουμε τα ψηφία του, 1 και 2 και 2 μας κάνει 5. Παιδιά, το 5 δεν διαιρείται με το 3. Δηλαδή, το 5 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Έτσι, σε αυτά εδώ, παιδιά, που έχουμε βάλει στο πλαίσιο, δεν υπάρχει πουθενά το 5. Άρα, παιδιά, ούτε αυτός ο αριθμός διαιρείται με το 3. Συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε στον αριθμό 123. Για να πάρουμε το άθροισμα των ψηφίων, 1 και 2 και 3 μας κάνει 6. Το 6, παιδιά, διαιρείται με το 3. Δηλαδή, το 6 είναι πολλαπλάσιο του 3. Για να δούμε. Εδώ, παιδιά, στα πολλαπλάσια του 3, στην προπαίδεια του 3 δηλαδή, ουαπ, να δω το εξαράκι. Εντάξει. Επομένως, παιδιά, το 6 διαιρείται με το 3. Άρα, αυτός ο αριθμός, παιδιά, μας κάνει. Διαιρείται με το 3. Άρα, εδώ βάζουμε το 123. Ωραία. Ωραία. Συνεχίζουμε, παιδιά, με το επόμενο. 124. Για να πάρουμε το άθεσμα των ψηφίων, να κάνουμε δηλαδή 1 και 2 και 4. Πόσο κάνει? 7. Το 7, παιδιά, διαιρείται με το 3. Δηλαδή, το 7 είναι πολλαπλάσιο του 3. Παιδιά, αν κοιτάξετε αυτό εδώ το πλαίσιο, δεν υπάρχει πουθενά μέσα ο αριθμός 7. Άρα, ο 7 δεν διαιρείται με το 3. Δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Άρα, αυτός ο αριθμός, παιδιά, δεν μας κάνει. Ούτε το 125, παιδιά, γιατί αν αθέσουμε τα ψηφία μας κάνει πόσο? Πόσο? 8. Το 8, παιδιά, δεν διαιρείται με το 3. Δηλαδή, το 8 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Δεν υπάρχει πουθενά εδώ μέσα, παιδιά, το 8. Άρα, ούτε αυτός ο αριθμός είναι. Αν πάμε όμως, παιδιά, στον επόμενο, το 126, και αθέσουμε τα ψηφία, μας κάνει το 9. Που το 9, παιδιά, όπως βλέπουμε, να το. Είναι πολλαπλάσιο του 3. Άρα, παιδιά, ο αριθμός 127 μας κάνει και τον γράφουμε. Και, παιδιά, αν το κάνετε αυτό για όλους τους αριθμούς,
θα δείτε ότι είναι το 126. Αγγελική, σε ευχαριστώ. 126 είπαμε, έτσι. Ναι, 126. 126. Έτσι, να τους. Ναι, γιατί αθήσαμε τα ψηφία και βγάλαμε, παιδιά, το 9, που το 9, παιδιά, είναι πολλαπλάσιο του 3. Παιδιά, αν το κάνετε και για τους άλλους αριθμούς, το 127, το 128 και όλους τους υπόλοιπους, θα καταλήξετε τελικά ότι οι αριθμοί που διαιρούνται με το 3 είναι τελικά ο 129, ο 132, ο 135, ο 138. Γιατί, παιδιά, αν πάτε σε κάθε αριθμό και υπολογίσετε το άθισμα των ψηφίων, τα αθισματάκια που θα σας προκύψουν, παιδιά, είναι αυτά εδώ. Που αυτά εδώ, παιδιά, τα νουμεράκια, όπως βλέπουμε, είναι νουμεράκια που διαιρούνται με το 3. Δηλαδή είναι πολλαπλάσια του 3, ε. Είναι νουμεράκια που τα βλέπουμε, παιδιά, εδώ μέσα, ε. Και το 6 και το 9 και το 12, όλα αυτά, έτσι. Και το 6 και το 9 και το 12. Επομένως, αφού τα αθροίσματα, παιδιά, διαιρούνται με το 3, άρα και οι αριθμοί, παιδιά, που έχουμε γράψει, και μόνο αυτοί εδώ οι αριθμοί, πράγματι, διαιρούνται με το 3. Πάμε τώρα να δούμε, παιδιά, ποιος ή ποιοι από αυτούς εδώ τους αριθμούς που έχουμε γράψει διαιρούνται με το 5. Είναι οι αριθμοί που, όπως λέει, παιδιά, το κριτήριο διαιρετότητας, οι αριθμοί που το τελευταίο τους ψηφίο είναι ή 0 ή 5. Οι αριθμοί που το τελευταίο τους ψηφίο είναι ή 0 ή 5. Άρα είναι αυτός, γιατί το τελευταίο ψηφίο είναι το 5. Είναι και αυτός, γιατί το τελευταίο ψηφίο είναι το 0. Είναι και αυτός ο αριθμός, γιατί το τελευταίο ψηφίο είναι το 5. Ε, και δεν υπάρχουν άλλοι, έτσι, παιδιά. Άρα είναι το 125, το 130 και το 135 οι αριθμοί που διαιρούνται με το 5. Δηλαδή οι αριθμοί που είναι πολλαπλάσια του 5. Καθαρίσαμε τον πίνακά μας και τέλος, παιδιά, οι αριθμοί που διαιρούνται με το 9 είναι οι αριθμοί που, όπως λέει η θεωρία, όπου το άθροισμα των ψηφίων τους διαιρείται με το 9. Δηλαδή, παιδιά, ό,τι λέγαμε και προηγουμένως για να δούμε πότε ένας αριθμός διαιρείται με το 3. Λοιπόν, ποιοι είναι, παιδιά, αυτοί οι αριθμοί που το άθροισμα των ψηφίων τους διαιρείται με το 9. Λοιπόν, παιδιά, πάλι πρέπει να τους δοκιμάσουμε όλους έναν ένα. Α, δοκιμάσουμε εδώ, παιδιά, και αφήσουμε τα ψηφία 1 και 2 και 1 μας κάνει 4. Το 4 διαιρείται, παιδιά, με το 9. Δηλαδή, το 4 είναι πολλαπλάσιο του 9. Για να δούμε ποια είναι τα πολλαπλάσια του 9. Είναι, παιδιά, η προπαίδεια του 9. Νάτε. Αυτά είναι τα πολλαπλάσια του 9 και ακόμη περισσότερα, έτσι. Φυσικά είναι και το 0 φορές το 9 που μας κάνει 0. Είναι, λοιπόν, και το μηδενικό. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε πουθενά εδώ, σε αυτό το κόκκινο πλαίσιο, βλέπετε πουθενά το 4. Ε, βλέπουμε, παιδιά, εδώ πουθενά το 4. Όχι. Οπότε, παιδιά, το 4 δεν διαιρείται με το 9. Δεν είναι πολλαπλάσιο το 9. Άρα, παιδιά, αυτό δεν μας κάνει. Δεν διαιρείται με το 9. Παιδιά, αν το κάνετε αυτό σε όλα τα νουμεράκια, θα δείτε ότι οι αριθμοί που όντως το άθισμα των ψηφίων τους διαιρείται με το 9 είναι οι αριθμοί 126 και 135. Γιατί, παιδιά, γιατί. Α, κάτσε να τα σβήσουμε λιγάκι, να κάνουμε λίγο χώρο. Γιατί, παιδιά, αν υπολογίσουμε το άθισμα των ψηφίων και αυτού του αριθμού και αυτού του αριθμού, βλέπουμε ότι είναι αριθμάκι. Τι αριθμάκι βγήκε κατά σύμπτωση? Βγήκε το 9. Το 9. Το άθισμα των ψηφίων. Το 9, παιδιά. Δεν διαιρείται με το 9. Δηλαδή, παιδιά, το 9 δεν είναι πολλαπλάσιο του 9. Να το. Άμα δείτε, παιδιά, αυτό εδώ το κουτάκι, θα δείτε ότι μέσα στο κουτάκι υπάρχει και το 9. Άρα το 9 είναι πράγματι πολλαπλάσιο του 9. Δηλαδή το 9 διαιρείται με το 9. Άρα, παιδιά, πράγματι εδώ πέρα προέκυψε άθροισμα ένας αριθμός ο οποίος διαιρείται με το 9. Να είναι πολλαπλάσιο του 9. Άρα, παιδιά, ειδού οι αριθμοί οι οποίοι διαιρούνται με το 9. Απολαυστική άσκηση, παιδιά, στο να εντρυφήσουμε και να εξασκηθούμε πάνω στα κριτήρια διαιρετότητας φυσικών αριθμών. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά, όλους σας. Να είστε πάντα μα πάντα μα πάντα καλά, παιδιά.